Δεν πρόλαβε καν να έρθει το κορίτσι, δηλαδή. Την πρώτη μέρα πήρε 3 άσους και τις αφαίρεσε ένα βαθμό για τον καλά. Μιλάμε τώρα για πολύ σοβαρή αρχή, έτσι. Θέλει τσαγανό για να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι το έχει η Σίλια. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you. Σίλια μου, το ξεπέρασες το πρώτο σοκ? Το ξεπέρασα. Εντάξει. Τι σκέφτηκες μετά το τέλος του επεισοδίου? Ωρε μπάνα μου, τι έγινε εκεί πέρα? Ναι, δεν ήξερα αν θέλω να ξανάρθω ή αν... Μα Παναγία μου. Αλλά θα τολμήσω. Θα τολμήσω. Καταρχάς, έχεις ασυλία. Αυτό δεν το ήξερα, το έμαθα μετέπειτα. Μα αφού το είχα πει εδώ όταν ήρθες. Δεν είχα δώσει πολύ βάση από το άγχος μου. Δες που πηγαίνει σήμερα. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, εγώ ετοιμάστηκα να βγω για βραδινό γεύμα με το αγόρι μου. Ναι. Λόγω του ότι δουλεύει πάρα πολύ τελευταία και δουλεύω και εγώ αρκετά. Τι δουλειά κάνει? Έχει δικά του μαγαζιά με παιδικά ρούχα. Α, τι ωραία. Και τώρα με τα σχολεία είχαν πολύ κόσμο, σχολικά κλπ. Να αντίσουν τα παιδάκια. Οπότε είμαστε σε μια φάση που ενώ έχουμε χαθεί, είπαμε να βγούμε για ένα δείπνο. Έτσι ρομαντικά, οι δυο μας. Νιώθω ότι υπάρχει όντως το αγόρι αυτό. Υπάρχει όντως. Οπότε πάτε τώρα λίγο να τα πείτε. Ναι, είχαμε καιρό. Έπρεπε να έρθουμε λίγο πάλι λίγο πιο κοντά. Θα έρθείτε έτσι που είσαι. Παρακαλώ πολύ, βαθμολογήστε. Μάζεψε ένα μάτσο τριάρια εδώ πέρα. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Πώς να μη σου αρέσει? Μ' αρέσει. Εύχομαι να μην είναι μόνο από συμπάθεια. Και να είναι αντικειμενικό. Πρόλαβα να συμπαθήσω. Δεν ξέρω. Στο πρώτο επεισόδιο, λόγω του ότι ήμουνα καινούρια, λίγο να με καλοπιάσουν κλπ. Θέλω να είναι αντικειμενικό, οπότε το βλέπω πάρα πολύ καλό. Πιστεύεις ότι θέλουν να σε καλοπιάσουν επειδή είσαι καινούρια? Προσπαθώ να το δω λίγο ευγενικά εγώ, αλλά καταλαβαίνεις. Εγώ το εύχομαι, αλλά... Ιωάννα. Σίλια, θέλω να πάρεις αυτό το πανοκόρι και να το πετάξεις κάπου πολύ μακριά και να μην το ξαναδώ ποτέ ξανά, όσο καιρό θες εδώ. Γι' αυτό λόγω συμπάθειας το είπε. Αλλά, αν εξαιρέσει το πανοφόρι, τελείως, μ' αρέσει. Εσύ δεν είναι διαφάνεια, έχεις ωραίο κεφάλι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Άκου τώρα να δεις τι σκέψη είχα εγώ. Λόγω του ότι είναι το φθινόπωρο έχει μπει. Κανονικά αυτό είναι φόρεμα και από μέσα φοράω μπλουζάκι διάφανο. Έχει μανίκια, οπότε είναι όλο γυμνό. Εγώ έτσι το καλοκαίρι κυκλοφορώ, πάω για ποτό με μποξεράκι από κάτω. Ήθελα λίγο πολύ να το ντύσω από πάνω. Δεν μου τέριαζε κάτι άλλο, πέρα από αυτό το σακάκι που βρήκα, που είναι και πιο λεπτό και είναι πιο φθινοπορεινό από το να έβαζα κάτι πιο χειμερινό. Να έπαιρνες ένα τζάκετ του Κωνσταντίνου. Α, τόσο χάλια. Εκεί φτάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Κάτι άλλο? Όχι, αυτά. Δηλαδή, δεν μου αρέσει καθόλου το σακάκι και όλο το άλλο μου αρέσει και είμαστε πολύ κοντά, νομίζω, στις επιλογές. Οπότε θα ήταν μετά σαν να βαθμολογώ και εμένα με 2. Αχ, ζω ξανά τον καλά τώρα πάλι εδώ. Είχα πιστέψει ότι είχαμε συνέλθει στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά όχι. Κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι το. Είναι ωραία. Αυτό. Δηλαδή, θέλω να φύγει τελείως το σακάκι. Για δεύτερη προσπάθεια είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Όντως σε συμπαθεί. 2,6 είναι ο μέσος όρος. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στους κριτές, Ηλία μου. Ευχαριστώ.